Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ και τα καταφέραμε να είμαστε εδώ σε δύσκολους καιρούς. Είμαι ευτυχής γιατί με τον Γιώργο τον Βούκανο καταρχήν έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και στον ΕΟΤ. Είμαστε περήφανοι ως ΕΟΤ που στηρίζουμε τέτοιου είδους καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχουμε δώσει και την αιγίδα μας. Φέτος έχουμε τη χαρά να σας βλέπουμε σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη Γη της Ελιάς. Μια πολύ ωραία σειρά που έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος. Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε τώρα για αυτό εδώ. Είμαι χαρούμενη όμως που συνδυάζω και τις δύο ιδιότητές μου. Παραμένει μία, της αρχιτέκτονας, που και αυτή έχει το μερίδιο της όλα αυτά που σκέφτομαι και συνδυάζω. Βεβαίως, πάνω απ' όλα και προτεραιότητα είναι το ΕΟΤ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. Αλλά ναι, μετά από τόσα χρόνια, μία συμμετοχή σε μια τέτοια σειρά, πιστεύω ότι ήρθε τη σωστή στιγμή. Ερώτηση, τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς τον Τόλι. Και ήθελα να πω για το προηγούμενο που με ρωτήσατε ότι διαφημίζει την Ελλάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δεν θέλω να απαντήσω κάτι άλλο, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνεστε την πολύ δύσκολη περίοδο που περνάμε. Γιώργο μου, καλή επιτυχία. Πάμε να δούμε τι θα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.